Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους με πολλές λύσεις. Σήμερα μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους θα βρούμε λύσεις για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για τα φορολογικά ζητήματα. Σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, είναι πρόεδρος των Φοροτεχνικών Αττικής, όπως επίσης και η Άννα Κορσάνου, η δικηγόρος μας, θα μας βρει λύση και θα μας απαντήσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όλα αυτά σε πολύ λίγα λεπτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Συνεδριάζει το Euro Working Group προκειμένου να επικυρώσει το κλείσιμο της αξιολόγησης και να δώσει το πράσινο φως για την εκταμείευση της υποδόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα τελικά κείμενα που θα επικυρωθούν αναμένεται να υποβληθούν στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης που προβλέπουν ανάλογη διαδικασία έγκρισης καθώς και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος έχει και τον τελευταίο λόγο αφού θα αποφασίσει και την εκταμείευση της δόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός πυλώνας του νέου αναπτυξιακού σχεδίου είναι η δίκαιη ανάπτυξη, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, παρουσιάζοντας τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Ο αρμόδιος Υπουργός υποστήριξε ότι ο νέος νόμος, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός έναντι των προηγούμενων, διαθέτει τεράστια σημασία για την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι βασικοί του πυλώνες, όπως εξήγησε, αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που έχει η κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην επιστροφή της οικονομίας στην βιώσιμη ανάπτυξη. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης, τα δημοσιεύματα που θέλουν τους θεσμούς να θέτουν κατάργηση 13ου και 14ου μισθού. Στην εκπομπή του SBC, πρώτη σελίδα στην οικονομία και στον συνάδελφο Βασίλη Τσεκούρα, ο κύριος Νεφελούδης έκανε λόγο για να λυθεί δημοσιεύματα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό απόσπασμα. Ξεκίνησαν τα παπαγαλάκια πάλι, όπως είχαν ξεκινήσει και με το ασφαλιστικό. Δεν έχουν τεθεί τέτοια θέματα, δεν υφίστανται τέτοια θέματα. Τα γεννάμε επειδή συμφέρει πιθανόν κάποιους εργοδοτικούς φορείς. Δεν υφίστανται θέματα τέτοια στη συζήτησή μας. Ούτε αυτό που λένε ότι μπορεί να ενσωματωθεί στο εργασιακό, στα εργασιακά τα οποία θα ανοίξουν από το φθινόπωρο. Έχουμε πει 100 φορές ότι τρία θέματα συζητάμε για τα εργασιακά και αυτά είναι τα αποκλειστικά τα οποία έχουμε για συζήτηση. Το πρώτο είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση της πρότασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, με την οποία δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε και δεν θα υπέρθει εκεί συμφωνία. Θα επιβληθεί αυτό το οποίο λέμε εμείς. Και τρίτο είναι αυτό το πρόεδρο, η θέσπιση του lockout και της ενταπεργίας, με το οποίο και επίσης δεν συμφωνούμε. Αυτά είναι όλα και όλα. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζεται, γιατί έχουμε ανακοινώσει και από εσάς και από τον κύριο Καντρούγκαλο σήμερα και τις τελευταίες ώρες, διαψεύεται κατηγορηματικά ότι ανοίγει αυτό το θέμα. Ναι, είμαστε συνηθισμένοι με αυτά. Θυμάστε τι γινόταν επί μήνες με τα παπαγαλάκια για την υπόθεση του ασφαλιστικού. Τα ίδια θα γίνει και τώρα πάλι. Τη λίστα 5 φοροαπαλλαγών που ισχύουν για επιδηματίες και επιχειρήσεις με βάση τον τζίρο, τη γεωγραφική έδρα και τις επενδύσεις, καταγράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη σε έγγραφο απάντηση που απέστειλε στη Βουλή. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο καθιέρωσης φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της αποσχόλησης σε συνδυασμό με την πορεία των δημοσίων οικονομικών. Ειδικότερα από την απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προκύπτουν οι εξής φοροεκτόσεις. Οι συντελεστές φορολογίες εισοδήματος των νομικών προσώπων μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω από 3.100 κατοίκους. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή για τα περσινά εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος. Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε από τη φορολογική αρχή. Επιπλέον, τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Στο επίκεντρο πάλι κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, ενοικίων, ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων. Το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει τα λήξη πρόθεσμα χρέη να έχουν εκτοξευθεί στα 88,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα φορολογικά έσοδα να εμφανίζουν τρύπα. Σε καθημερινή βάση, τα δικαστικά τμήματα των εφορίων στέλνουν στις τράπεζες τουλάχιστον 1.200 ηλεκτρονικά κατασχετήρια τραπεζικών λογαριασμών, ακόμη και σε όσους χρωστούν στην εφορία μικροποσά. Οι τράπεζες με το που λάβουν ηλεκτρονικά
τα ειδοποιητήρια προχωρούν άμεσα στη δέσμευση των ποσών που βρίσκουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που χρωστούν στο δημόσιο και στη συνέχεια σηκώνουν καταθέσεις που μπορεί να προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, ενίκεια και αποταμιεύσεις. Την αλλαγή της διαδικασίας κατάθεσης πινακίδων για κίνηση αγιοταχή εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μην χρειάζεται ιδιοκτήτες να μεταβαίνουν στις εφορίες. Σύμφωνα με το capital.gr, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι έως τώρα είναι δύο. Η ταχυδρόμηση των πινακίδων μαζί με την άδεια κυκλοφορίας στην εφορία και η υποβολή δήλωσης ακινησίας του Ιωταχή ηλεκτρονικά στο TaxisNet και η δημιουργία ειδικής θηρίδας σε κάθε εφορία, στην οποία οι φορολογούμενοι θα αποθέτουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας, οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι στην εφορία θα διεκπεραιώνουν τη σχετική διαδικασία. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Κυρίες και κύριοι, στο Euroworking Group καταλαβαίνετε πως διευρύνει τις απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο μείον 1,14% και στις 641,24 μονάδες. Η Σοφία Ροδοπούλη για ακόμα ένα απόγευμα θα μας δώσει αναλυτικά την εικόνα των αγορών. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα, Κία και Σοφία. Λοιπόν, σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινούταν από την έναρξη της συνεδρίασης μεταξύ κερδών και απολειών, κρατώντας μια στάση αναμονής λόγω του Euroworking Group. Ωστόσο, βλέπουμε ότι με το πέρασμα της ώρας και παρά το γεγονός ότι έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις, βλέπουμε ότι αυτές οι απώλειες διευρύνονται, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχονται από τις τράπεζες, δίνονται οι πολίτες εκεί. Με την Alpha Bank να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση αυτή την ώρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης των 7,5 δισεκατομμύριων ευρώ το απόγευμα από το Euro Working Group. Βεβαίως το θετικό ήταν ότι επί της αρχής είχαμε ένα OK. Ήταν θετική η έκθεση μόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Μάλιστα, έχει κάποιες πηγές στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και λέει ότι η έκθεση αυτή, η θετική, έχει κατατεθεί ήδη στο Euro Working Group που συνεδρίαζε σήμερα.
Αυτό είναι ένα θετικό πρώτο βήμα και εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απόφαση και επικύρωση της εκταμίευσης της επόμενης δόσης, γιατί σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό σήμερα, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το επόμενο Euro Working Group που θα γίνει την 5η στις 9 Ιουνίου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως, υπάρχει μια βεβαιότητα, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις απώλειες να διευρύνονται στην αγορά, στο μείον 1,14% αυτή την ώρα. Ο τζίρο σε χαμηλά επίπεδα, ενδεικτικό τη αβεβαιότητα, τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και όπω είπαμε και πριν, σημαντικέ ρευστοποιήσει έχουμε στι τράπεζε. Η Alpha Bank με την μεγαλύτερη πτώση, στο μείον 4,15%. Ακολουθεί η Εθνική με απόλυση 2,42%. Η Eurobank στο μείον 3,96% και η Πειραιώς στο μείον 2,20%. Βεβαίω υπάρχουν και άλλε μετοχέ οι οποίε καταγράφουν σημαντική πτώση. Μεταξύ αυτών και η Lambda Development στο μείον 3% και η Jumbo και η Βιοχάλκο και η ΕΧΑΕ. Και βεβαίως ακολουθούν και άλλες στην λίστα των απολειών. Τώρα όσο μιλάμε γίνονται και οι δημοπρασίες και αυξάνεται και ο τζίρος, ωστόσο τα ποσοστά στο χρηματιστήριο παραμένουν σε αρνητικό έδαφος και μάλιστα διευρύνονται οι απώλειες με τον γενικό δίκτυο αυτή την ώρα να φτάνει στο μείον 1,4%. Αναμένουμε τις εξελίξεις από το Euro Working Group. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή Σοφία. Συνέχεια, καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι μόνο στο SBC, καθώς κάθε απόγευμα υπάρχει λύση στους δέκτες σας. Ο Δημήτρης Τσαπόπουλος, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών Αττικής, όπως επίσης και η Άννα Κορσάνου, η δικηγόρος μας, θα μας βρουν λύσεις τόσο για τα φοροτεχνικά θέματα, όπως επίσης και για τα κόκκινα δάνεια. Και, βέβαια, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, θα απαντήσουμε ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Όλα αυτά μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει λύση, κυρίες και κύριοι, κάθε απόγευμα μόνο στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας. Βρίσκουμε λύση για φορολογικά, για συνταξιοδοτικό, για κόκκινα δάνεια, για ό,τι μας ζητάτε και απαντάμε ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Σήμερα μαζί μας, όπως σας είπαμε, ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών Αττικής, όπως επίσης και η κυρία Άννα Κορσάνου, είναι η δικηγόρος μας που εξειδικεύεται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα μας βρουν λύσεις για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Θα καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο αρχικά τον κύριο Δημήτρη Τσαμόπουλο, που είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, και σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας. Και πολλά έχουμε σήμερα να πούμε, κύριε Τσαμόπουλε. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Και βεβαίως να ξεκινήσουμε και με αυτά, γιατί πολλά ακούμε για κάτι μικρό ποσά στην εφορία. Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις, γιατί έχουμε καταλήξει πρόθεσμα χρέη, το οποίο είναι στα 88,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιοι πρέπει να φοβούνται, να το πούμε είναι, απλά. Είναι, Σοφία μου, το μοναδικό πράγμα που ανεβαίνει σταθερά στην Ελλάδα. Τα λήξη πρόθεσμα. Τα λήξη πρόθεσμα. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μικροποσά που χρωστάνε οι πολίτες. Όπως είπες πολύ καλά και στις ειδήσεις, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στην τράπεζα. Εδώ θα πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλώσουν ακατάσχετο λογαριασμού. Μάλιστα. Στο τάξης και να μην ξεχάσουν να πάνε στην τράπεζα να δηλώσουν το ίδιο. Ό,τι μπορούν τουλάχιστον το ένα χιλιάρικο να το γλιτώσουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Και ναι. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή να αποταθούν στο λογιστή τους να κάνουν ρύθμιση. Έτσι ώστε να μπορούν να μην έχουν πρόβλημα και τους τραβήξουν, ναι, γιατί το ποσό. Η πλειονότητα είναι μικροποσά. Θα πρέπει να καταβάλουν μια προσπάθεια και ειδικά και οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αυτοί για ένα λόγο παραπάνω, γιατί θα χάσουν και αυτή τη ρύθμιση. Η καλή φίλη και ξέρετε η δικηγόρος η Άννα Κορσάνου είναι μαζί μας, όπως σας είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα, που είστε εδώ σήμερα. Καλή εβδομάδα. Ανησυχεί ο κόσμος. Ακούμε για τα κόκκινα δάνεια. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα και βέβαια. Αυτά πάνε αδερφάκια τα θέματα. Κατασχέσεις από την εφορία, κατασχέσεις από τις τράπεζες. Τροστά, τι γίνεται, ξεκινάνε οι κατασχέσεις. Σε πολύ λίγο θα πούμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι μια ομάδα για να φτιάξουμε με κάποιες ερωτήσεις. Πολλοί έχουν πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια. Έχουμε ή δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να μπούμε στον νόμο Κατσέλη. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει, όπως και για το ελβετικό φράγκο. Ο κύριος Χρήστος είναι ο πρώτος τηλεθεατής μας. Ναι.
Ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλή εβδομάδα. Ναι, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Το... Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως, την ερώτησή σας. Ναι, το 1997 είχα μπει εγγυητής για ένα καταναλωτικό δάνειο 1 εκατομμύριο, τότε που δίναν τα δάνεια στην Τράπεζα Αθηνών, για τον κουμπάρο μου. Mm-hmm. Το 2000 μου έστειλε ένα δικηγορικό γραφείο, γιατί είχε καθυστερήσει 16 δόσεις, ένα χαρτί από ένα δικηγορικό γραφείο τέλος πάντων, και με καθιστούσε υπεύθυνο που ήμουν εγγυητής για την εξόψη του λογαριασμού αυτού. Λοιπόν, αλλά τότε εγώ πήρα τον κουμπάρο με τηλέφωνο, λέει ότι θα το οκτοποιήσω, εντάξει, όλα τα πάντα καλά κτλ. Έκτοτε δεν με είχε ενοχλήσει η τράπεζα 15-16 χρόνια τώρα. Και έμεινα ήσυχος εγώ για αυτό το πράγμα. Και δεν με είχε ενοχλήσει και ακόμη βέβαια. Αλλά επειδή με ένα πρόβλημα σοβαρή ασθένεια τώρα τελευταία άρχισε να με επηρεάζει, έψαξα τα χαρτιά μου για να τακτοποιήσω τα πράγματά μου για τα παιδιά μου κτλ. Και βρήκα πάλι αυτό το χαρτί το 2000 που μου το είχε στείλει αυτό το δικηγορικό γραφείο. Μου το είχε στείλει το 2000. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Λοιπόν, θέλω μια διευκρίνηση, αγαπητέ κύριε, από εσάς. Η τράπεζα σας ξαναενόχλησε μετά από τόσα χρόνια? Όχι. Δεν σας έχει ενοχλήσει καθόλου αυτά τα χρόνια? Καθόλου. Μήπως ο κουμπάρος σας πληρώνει, έχει τακτοποιήσει το δάνειο, έχει κάνει κάποια ρύθμιση? Τον πήρα χτες πάλι τηλέφωνο για να είμαι ειλικρινής και μου λέει πρέπει να το έχω τακτοποιήσει. Δεν θυμάμαι εγώ πριν, μετά από τόσα χρόνια. Μου λέει οπότε σε έχει ενοχλήσει, μου λέει πρέπει να το έχω τακτοποιήσει. Δεν θυμάται ούτε αυτό. Α, μάλλον δεν έχει κάνει και αυτός πολύ συνετή διαχείριση, έτσι. Μήπως είχε μια λίγο επιπόλαιη στάση. Για να μην σας έχει ενοχλήσει η τράπεζα τόσα χρόνια, μάλλον έχει κάνει κάποια διευθέτηση, κάποια ρύθμιση. Διότι εδώ μιλάμε για δάνεια ύψους 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ που χρωστά σε μια επιστωτική κάρτα και παίρνουν τηλέφωνα, πυροβολούν με τα τηλεφωνήματα. Άρα, για να μην σας μένουν ερωτήματα στον αέρα, νομίζω το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αντί να περιμένετε και να στηρίζεστε στον κουμπάρο σας, που μπορεί και αυτός να μην ξέρει πολύ καλά την κατάσταση, θα ήταν καλό να περάσετε ο ίδιος από την τράπεζα στην οποία χρωστάτε και να δείτε σε τι πορεία βρίσκεται το δάνειο. Είναι έλλειξη πρόθεσμο? Δεν είναι. Μην νομίζετε, μην φοβηθείτε, μην νομίζετε ότι θα τους δώσετε τροφή για να σας κάνουν κάτι. Αν θέλουν αυτοί να διεκδικήσουν, διεκδικήσουν. Πηγαίνετε να ενημερωθείτε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, αυτοί το έχουν το δάνειο αυτό, το έχουν κλείσει το λογαριασμό στις 736.000 το δραχμές. Ναι. Ωραία. Θα έχει μετατραπεί σίγουρα σε ευρώ. Να πάτε να δείτε την πορεία του και την εξέλιξή του, κύριε. Μην το αφήσετε έτσι. Να δείτε πού βρίσκεται, αν έχει γίνει λήξη πρόθεσμα, πότε έχει γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Άννα. Καλό εγγυητής. Χρωστάει τις ίδιες ευθύνες με τον πρωτοφυλέτη και δεν ενέχεται δευτερευόντως, όπως πολλοί νομίζουν, ότι πρώτα ευθύνεται ο πρωτοφυλέτης και αν δεν τον βρουν ευθύνεται ο εγγυητής. Ευθύνεται το ίδιο. Μπορεί η τράπεζα, αν θέλει, να στραφεί πρώτα κατά του εγγυητή και μετά κατά του πρωτοφυλέτη. Άρα δεν επαναπαυόμαστε. Αυτό θέλω να περάσω σαν μήνυμα. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί έρχονται άνθρωποι στα γραφεία μας, εμάς των δικηγόρων που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά έχουν χάσει, πώς λέμε λαϊκά, έχουν χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν το δάνειό τους, πόσο χρωστάνε. Και καταλαβαίνεις τώρα, Άννα μου, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και οι μισθοί και οι συντάξεις είναι όλες τσεκουρεμένες. Όταν κατακλείζεσαι με προβλήματα, στο τέλος τα παρατάς και λες δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Μπαίνουν όλα όμως σε μια σειρά, τουλάχιστον και να μάθεις. Και τώρα και για τους πληστηριασμούς, ναι, ακόμα βέβαια. Και για την πρώτη κατοικία. Θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί, ακριβώς. Το έχει πει πολύ καιρό πριν. Ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο τι έχουμε ακούσει από τον κύριο Αλεξιάδη, γιατί πλέον θα μας διευκολύνει ως προς την εφορία, θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, διαδίκτυο, είτε βεβαίως μέσα από τους λογιστές, θα πω σε μία ερώτηση έτσι όπως ξεκινήσαμε, Άννα, σχετικά με το γεγονός πολλοί τηλεθεατές, και είναι και η πρώτη ερώτηση, οπότε είμαστε έτοιμοι να τη δούμε. Μάλιστα. Να κάνουμε την ερώτηση και να πάμε στον τηλεθεατή μας. Έχω μία πιστωτική κάρτα, όπως και πολλοί έχουν. Αλλά παράλληλα έχω και ένα καταναλωτικό δάνειο. Μπορώ να μπω στο νόμο Κατσέλη? Λοιπόν, αυτή είναι μια ωραία διευκρίνηση που πρέπει να κάνουμε, γιατί έχει εσφαλμένα περάσει στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο νόμος Κατσέλη είναι μόνο για όσους έχουν στεγαστικά δάνεια. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει η φύση του δανείου, μας ενδιαφέρει η ιδιότητα του προσώπου. Δηλαδή, πρέπει να είμαι φυσικό πρόσωπο και όχι έμπορος και μπορούν να επαχθούν όλα τα δάνεια που έχω. Εμπορικά, ανοιχτά, καταναλωτικά, στεγαστικά. Άρα, αυτός ο άνθρωπος, αν έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί αυτά τα δάνεια να τα εντάξει στην αίτησή του για να κάνει την αίτησή του στο ειρηνοδικείο. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι η αποχή μας έχει αρχίσει να γίνεται πιο, πώς να το πω, ελαστική. Mm-hmm. Μπορούμε να καταθέσουμε αιτήσεις στο ειρηνοδικείο και να συζητούνται και προσωρινές διαταγές. Άρα,
τώρα ο κόσμος που έχει προβλήματα να μην διστάζει να ξεκινήσει μια διαδικασία θεωρώντας ότι δικηγόρο είναι αποχή και ότι αδρανεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Δεν γίνεται έτσι. Μην το βρίσκεις σαν δικαιολογία για να μην ξεκινήσει μια διαδικασία. Γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις παθαίνουν και μια μικρή κατάθλιψη και μια μικρή αδράνεια και σου λέει δεν θα τα καταφέρνω. Πρέπει να το αντιμετωπίζεις και όχι να βουλιάζεις το πρόβλημα, να πηγαίνεις μπροστά. Αυτή πολύ σωστό. Ο κύριος Νίκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα, κύριε Νίκο. Ναι. Σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε Νίκο. Ναι, να ρωτήσω το φοροτεχνικό θέλω. Ναι, ο κύριος Σαμόπουλος είναι πρόεδρος των φοροτεχνικών. Σας ακούει. Ναι. Σας ακούω. Ναι, θέλω το φοροτεχνικό δύο πράγματα. Το πρώτο, έχω τίτλο γονικής παροχής. Λίγο πιο δυνατά μόνο αν θέλετε, γιατί δεν ακούγεται. Μην μας ακούτε από την τηλεόραση, σας παρακαλώ πολύ. Μία διευκρίνηση σας κάνω, κύριε Νίκο. Όχι από την τηλεόραση, από το ακουστικό σας. Ναι. Όχι από την τηλεόραση, κύριε Νίκο, από το ακουστικό σας, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, έχω κλειστεί, δεν ακούγεται. Εμείς σας ακούμε, πείτε μας την ερώτησή σας. Έχω τίτλο γονικής παροχής από τον πατέρα μου, θα βρείτε μαζί, τρεις ειδήσεις οράκλο Κρήτης από το 99, 1160 μέτρα. Τα τελευταία χρόνια όμως ανακάλυψα ότι δεν ήταν σωστά τα μέτρα, είναι πολύ παραπάνω, αν και πληρώσαμε φόρο για αυτά, πολύ λιγότερα, γύρω στα 300 μέτρα λιγότερο. Τώρα κάνω τοπογραφικό με συντεταγμένες και ρωτώ το φοροτεχνικό και μετά, επειδή αλλάζει μορφή η τελευταία πλευρά και είναι πάνω από το συν 10% η απόκληση στα μέτρα, πρέπει να κάνουμε προς το κλιματολόγιο Ηρακλείου διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων. Μαζί με το νέο τοπογραφικό που θα έχουμε συντεταγμένες. Ερωτώ, θα πρέπει να το δηλώσω μετά στην Ε9, για να μετατραπούν για να πληρώνω και συμπληρωματικό φόρο, γιατί υπερβαίνω τις 200.000 ευρώ στην περιουσία, με τα νέα μέτρα. Αυτά, δηλαδή ανοίγει κουτάκι στην Ε9 όταν θα μπω για να γράψω τη νέα καταχώρηση που θα είναι, ας πούμε, 800 μέτρα και 161 από κοτίτλο. Και πρέπει να το κάνω. Μάλιστα. Τι να απαντήσω, κύριε Τσαμόπουλος. Και το δεύτερο. Να απαντήσεις το ένα και μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο, κύριε Τσαμόπουλε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνετε αλλαγή στο Ε9 μέχρι 29 Ιουλίου, να έχετε υπόψη σας ότι είναι το μισό πρόστιμο. Θα κάνετε την αλλαγή και θα βάλετε εκεί που σας ανοίγει τις περιπτώσεις, θα βάλετε λοιπές περιπτώσεις και θα βάλετε τα στοιχεία του τοπογραφικού που κάνατε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι αυτό κάποια στιγμή να πάτε σε συμβολιογράφο να διορθωθεί κιόλας και το συμβόλαιο. Ναι, είπανε ότι δεν είναι υποχρεωτικό ο δικηγόρος ή ο συμβολιογράφος. Δεν είναι υποχρεωτικό, γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάτε, ναι, γιατί το πρόβλημα θα μετατεθεί στα παιδιά σας μετά. Το συμβόλαιο. Σας λέω, κάποια στιγμή, γιατί το πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τα παιδιά σας. Εντάξει, θα το διορθώσω. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό που είναι υποχρεωτικό, λοιπόν, πρέπει να κάνετε αλλαγή στο Ε9. Και το δεύτερο ερώτημά σας, κύριε Νίκο, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Και να πληρώσω πρόστιμο. Θα θεωρηθεί αυτό λάθος προστίμου ή όχι? Εδώ, λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μία εγκύκλιος που λέει για εάν κάνετε αλλαγή. Μία αλλαγή για όλα τα χρόνια είναι ενιότο πρόστιμο. Όχι, αποθέτως, δεν με νοιάζει, δεν πληρώσω μέχρι τώρα τίποτα. Ναι, λοιπόν, σας λέω εγώ λοιπόν ότι η αλλαγή την οποία θα κάνετε θα έχετε ένα ενιαίο πρόστιμο και όχι ένα πρόστιμο ανά χρόνο. Ναι, ένα για όλα τα χρόνια. Με τον τελευταίο νόμο που ακούστε όμως. Αν μιλάμε και οι δύο μαζί, δεν θα καταλάβει ο καθένας τι λέει. Σας λέω. Ένα πρόστιμο για όλα τα χρόνια, με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε, το πρόστιμο αυτό γίνεται μισό. Εντάξει, το γνωρίζω αυτό, αλλά θα πληρώσω πρόστιμο. Ναι, θα πληρώσετε. Ναι, θα πληρώσετε. Θα πληρώσω. Βέβαια και θα πληρώσετε πρόστιμο. Ωραία. Απλά θα είναι το μισό πρόστιμο. Το μισό, δηλαδή θα υπολογίσετε κανένα πεντάρικο. Ένα πεντάρι, εντάξει, το γνωρίζω. Ευχαριστώ για αυτό. Σας ευχαριστούμε επίσης πολύ, κύριε Νίκο. Να είσαστε καλά. Λοιπόν. Πάμε, Σοφία, και στο Δημήτρη, ο οποίος ο τηλεθεατής μας έχει μία ερώτηση.
καθώς έχει δάνεια τα οποία έχουν εξοφληθεί, μας λέει, μέσω της ασπίδας, αλλά τα διεκδικεί η Eurobank από τους δανειολήπτες. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, Άννα μου? Μάλλον πρόκειται για κάποιο ασφαλιστήριο που είχε γίνει. Λέει, όταν παίρνεις ένα δάνειο, υπάρχουν ομαδικά ασφαλιστήρια που ασφαλίζουν τους δανειολήπτες σε περίπτωση θανάτου ή αρρώστιας, να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία το δάνειο. Πρέπει να μας πει τώρα, μάλλον πρέπει να έχει επέλθει κάποιο τέτοιο γεγονός. Μπορεί να είναι εγγυητή σε κάποιο δάνειο και να πέθανε ο πρωτοφυλέτης ή να αρρώστησε. Δεν μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Αλλά πολλές φορές η τράπεζα κάνει σύμβαση εγχειρίασης τέτοιο. Σήμερα το είδα στο γραφείο. Πρέπει να μας δώσει πιο πολλές πληροφορίες για να του απαντήσουμε. Μάλιστα, αν θέλει ο κύριος. Έχω μία αντίστοιχη περίπτωση. Γι' αυτό δεν ξέρω αν είναι. Για πείτε. Είχε πάρθει ένα δάνειο από την ασπίδα. Η ασπίδα λοιπόν. Μεταβίβασε το δάνειο στη Eurobank. Είχε εξοφληθεί το δάνειο στην ασπίδα, αλλά η ασπίδα δεν πήγε να το εξοφλήσει στη Eurobank. Σε αυτή την περίπτωση τώρα η Eurobank πάει και κυνηγάει και τον εγγυητή, αλλά και τον φυλετή. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Αυτό είναι φοβερή εμπλοκή. Γιατί είναι με την ασπίδα αυτή την... Με την περίπτωση αυτή της ασπίδας. Να μου δώσει πιο πολλές πληροφορίες. Να επανέλθει με ερώτημα ο... Και να το δω. Ο τηλεθεατής. Λοιπόν, σε πολύ λίγο. Αλλαγή της διαδικασίας κατάθεσης πινακίδων σε ΙΟΤΑΧΗ που είναι σε κινησία. Πάρα πολλές ερωτήσεις, Άννα, σχετικά με το έχω κάποιο δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Yeah. Μπορώ να μειώσω τη δόση και τι άλλο μπορώ να κάνω? Όπως επίσης, επίκειται σε πληστηριασμούς στο σπίτι μου. Τι μπορώ να κάνω για να προστατευθώ? Και βεβαίως θα απαντήσουμε και σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις ύστερα από ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, μόνο στο SBC υπάρχει λύση από τις 5 έως τις 6. Οι καλεσμένοι μας απαντούν ζωντανά σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις, όπως επίσης βρίσκουμε λύσεις και απαντούμε και ζωντανά στα ερωτήματά σας. Πολλές σήμερα ερωτήσεις. Μαζί μας, Σοφία, γίνεται πάρα πολλές ερωτήσεις και χαμογελάμε γιατί κάνουμε. Και απαντάμε και ερωτήσεις στο διάλειμμα. Πρώτα την κυρία Ανακορσάνου. Μα και να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι ξέρω ότι μας παρακολουθεί. Μπήκα μια μέρα σε ένα ταξί και με το που μπαίνω μέσα να μου πει ότι γεια ο ταξιτζής μου λέει σε βλέπω στις κοπέλες και είναι κάθε μέρα 5 ώρα εκεί. Γι' αυτό τον χαιρετούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Έχετε φανατικού τηλεθεατές. Είναι η δύναμή μας. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν σε κάρτες, Άννα, γιατί καταλαβαίνεις, το ζεις βεβαίως και στην δουλειά σου, τη μεγάλη αγωνία που έχουν οι δανειολήπτες, βεβαίως και το τι κάνουμε με τα δάνειά μας και με τις πιστωτικές κάρτες. Πάμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα. Είναι ερώτηση λοιπόν τηλεθεατή. Τις γράψαμε λοιπόν για να τις βλέπουν και οι τηλεθεατές, γιατί κάποιος σίγουρα σε μία από τις ερωτήσεις τοποθετεί τον εαυτό του. Είμαι έμπορος και έχω χρέη σε δάνεια και σε ασφαλιστικά ταμεία. Πώς μπορώ να τα διαγράψω? Λοιπόν, δημιουργήθηκε μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση νομοθετική για τους εμπόρους. Mm-hmm. Γιατί από 1/1/2016 τροποποιήθηκε ο νόμος Κατσέλη και μπορούν να ενταχθούν πλέον και οφειλές στην εφορία, βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Άρα ειδικά για τους πρώην εμπόρους, οι οποίοι είναι και αυτοί που δυστυχώς έχουν συσσωρευμένες οφειλές πιο πολλές φορές και στον ΟΑΕ, και στην εφορία, γιατί έχουν φοβερά έξοδα να αντιμετωπίσουν και δεν μπορούν να τα καταφέρουν και σε τράπεζες. Αυτοί μπορούν να κάνουν μια έτσι ειρηνοδική, εφόσον έχουν και τις άλλες προϋποθέσεις όμως, και να υπαγάγουν μέσα και τα τραπεζικά τους δάνεια. Πρέπει να έχουν όμως τουλάχιστον μία απέτηση προς ιδιώτη. Δεν γίνεται να έχουμε μόνο χρέη στην εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα δάνειο, μία απέτηση ιδιώτη. Και αν έχουμε και ασφαλιστικές εισφορές και οφειλές στην εφορία, μπορούμε να κάνουμε στο ενωδικείο και να πετύχουμε μια μεγάλη διαγραφή και σε προσωρινές διαταγές που έχουν βγει. Επιβάλλει προσωρινή διαταγή στην εφορία να μην βεβαιώσει τα χρέη, να μην προχωρήσει δηλαδή σε βεβαίωση των οφειλών. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη. Εμφιώσει το 2000. Πόσο χρόνο παίρνει αυτό? Το δικαστήριο για να γίνει. Τώρα σε 2 χρόνια γίνεται. Σε 2 χρόνια. Δύο χρόνια όμως είναι στον αέρα αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορεί η τράπεζα ή η εφορία να κάνει κάτι εναντίον κάποιου περίοδου. Αυτό λέω. Πόσο χρόνο παίρνει να σταματήσει τις... Με το που θα πάει σε ένα δικηγόρο, θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα. Μέσα σε ένα μήνα, νομίζω, μπορεί να έχει κατατεθεί έτσι και σε λιγότερο, ανάλογα με τη δουλειά και το φόρτο εργασίας του δικηγόρου και σε πιο γρήγορο χρονικό διάστημα. Με την κατάθεση της αίτησης είναι η προστατευμένη περιουσία. Παγώνουν τα πάντα, μάλιστα. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Πολύ καλό αυτό.
Θα πάω, θα πούμε λίγο ένφια και θα πάμε στον κύριο Μιχάλη και στον κύριο Δημήτρη. Πρώτο στον κύριο Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Κύριε Μιχάλη, λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω το φοροτεχνικό, θέλω. Βεβαίως. Η σύζυγος έχει λογαριασμό στην Αγγλία από τότε που δούλευε, το 84 τον άνοιξε, και έχει ένα πολύ μικρό ποσό που δούλευε εκεί, 4.000 λίρες περίπου. Αυτός είναι άτοκος μέχρι τώρα, δεν είχε υποχρέωση να δηλωθεί πουθενά, και το ποσό είναι εκεί. Στο περιουσιολόγιο που έρχεται αυτό πρέπει να το δηλώσω για τόσο μικρό ποσό που πιθανώς μέχρι το Δεκέμβριο που θα πάμε εκεί θα το πάμε. Αγαπητέ κύριε Μιχάλη, περιμένετε να μιλάμε. Γίνει πρώτα το περιουσιολόγιο και μετά. Έχει δίκιο ο κύριος Μιχάλης. Να πούμε εδώ ότι στην μπροστινή σελίδα του Ε1 έχει ένα ανταμάκι που λέει αν έχετε καταθέσει περιουσιακά στοιχεία εξωτερικό. Εκεί δεν, κύριε Μιχάλη, δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο πρόβλημα αφού αποδεικνύεται κιόλας από πού είναι τα λεφτά, αλλά είναι και τόσο μικρό το ποσό. Αυτό που ενδιαφέρει είναι 4.000. Μπορεί να μείνει το ποσό, μπορεί να μην μείνει. Το θέμα θα δημιουργηθεί εάν παίρνετε κάποιους τόκους, τους οποίους φαίνεται στην Ελλάδα, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τους φορολογήσετε. Ναι, είναι άτοκο και μπορεί να το ξοδέψουμε αυτό. Εντάξει. Κάντε ένα πρόβλημα. Να το ευχαριστηθείτε, σας εύχομαι. Το λογαριασμό δεν θα το κλείσουμε, θα το δηλώσουμε, τον αριθμό. Δεν ζητάει κανένας να δηλώσετε ακόμα. Το περιουσιολόγιο, περιουσιολόγιο θα το δούμε. Καθίστε πρώτα να βγει. Καλά, περιμένετε πρώτα. Το ακούμε κάποτα χρόνια. 5 χρόνια τώρα. Πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Μιχάλη. Καλοφάγωτα τα 4.000 λίρες. Ο κύριος Δημήτρης, ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, πολύ καθαρά. Ωραία, με το φοροτεχνικό θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, τον κύριο Τσαμόπουλο. Σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση που είχε γίνει για το Ε9 από τον προηγούμενο κύριο, έχω κάτι παρόμοιο. Εμένα για ένα γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου δηλωνόταν τα προηγούμενα χρόνια κανονικά, όλα τα τετραγωνικά μέτρου κανονικά κτλ. Υπήρχε μια παράληψη σε ένα πεδίο το οποίο πρέπει να αναφέρει απόσταση από τη θάλασσα, εάν είναι κάτω από 800 μέτρα. Αυτό ήταν κενό, δεν συμπληρωνόταν. Και μου είπαν τώρα γιατί πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή ιδιοκτήτη εκεί πέρα, ότι πρέπει να συμπληρωθεί η απόσταση από τη θάλασσα. Και να κάνουμε συμπληρωματική δήλωση. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω, θα γίνει συμπληρωματική τώρα για αυτό το έτος, πρέπει να κάνουμε συμπληρωματική για όλα τα έτη, αφού είναι αγροτεμάχιο, θα κάνετε από το 2014 και μετά που δηλώνατε. Βέβαια, να ξέρετε ότι πάλι το πεντάρικο που είπα θα σας έρθει από την εφορία. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο φόρος θα αυξηθεί. Θα δείτε μια αλλαγή στο φόρο που είχατε πληρώσει. Θα σας έρθει μια τροποποιητική δήλωση παραπάνω φόρου. Αλλά αφού είναι αγροτεμάχιο θα είναι λίγο, δεν είναι πολύ. Μάλιστα. Και η δήλωση δεν πρέπει να γίνει για φέτος, πρέπει να γίνει από το 2014 και το 2015. Ναι, με αυτά τα χρόνια θα ασχοληθείτε, τα δύο τελευταία, 2014-2015. Ωραία, εντάξει. Πιο πριν δεν δηλώναμε ούτως ή άλλως αγροτεμάχια. Αυτό θα δηλωθεί συμπληρωματική δήλωση του Ε9 ή θα κάνω ξανά... Τροποποιητική δήλωση του Ε9. Θα γράψετε πάνω λοιπές περιπτώσεις και γράψετε μια περιγραφή ότι συμπληρώνετε το αυτό που βάζετε, η απόσταση από τη θάλασσα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Συνέχεια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Τρία νομοσχέδια ετοιμάζεται, πάμε στο δικό μας τον πρόεδρο. Τρία νομοσχέδια λοιπόν ετοιμάζεται να καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών, Δημήτρη. Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι το πρώτο, για το λαθρεμπόριο είναι το δεύτερο και της διαφοράς και τα δίλατα φυσικά εισοδήματα. Κυρίως για το τρίτο να σταθούμε, καταλαβαίνεις ότι είμαστε οικονομικό κανάλι. Τι συμβαίνει με τα δίλατα εισοδήματα? Έχουμε ακούσει πολλά σενάρια, κανένας δεν απαντάει κατευθείαν σε αυτό το ερώτημα, γιατί... Και βρήκε σε μένα να απαντήσω. Σαν πρόεδρος ο απαντάς πάντα. Δεν απαντάει κανένας. Ακούστε να δείτε. Σαν πρόεδρος πάντα έχεις κάποιες περιττέρες. Η άποψή μου, την οποία έχω πει δημόσια και έτσι, δεν έχετε τη... Δεν έχουμε την πρωτιά, Το έχω πει και στο παρελθόν. Όταν σαν κυβέρνηση θες να κάνεις ένα τέτοιο μέτρο, να δηλωθούν τα εισοδήματα και να έρθουν, το κυριότερο που σε νοιάζει, να έρθουν λεφτά μέσα στην Ελλάδα. Ακριβώς, αυτό λείπει τώρα. Βάζεις ευνοϊκούς όρους.
Τώρα με αυτά τα σενάρια τα οποία ακούμε, ότι θα πάνε και θα φορολογηθούν στο χρόνο που αποδεικνύεται το εισόδημα σύν τις νόμιμες προσαυξήσεις. Τελείωσε. Του τα παίρνεις όλα. Δεν λέω κάτι άλλο. Ουσιαστικά. Ακριβώς όλα. Εντάξει, δεν απαντάω. Δεν λοιπόν, πριν περάσουμε στην κυρία Αναστασία και στην κυρία Μαρία, μία ερώτηση. Έχω δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Πώς μπορώ να μειώσω τη δόση και βεβαίως αν μπορώ να μπω στο νόμο Κατσέλια. Σοφία, αυτή δεν είναι μία ερώτηση. Είναι πάρα πολύ. Είναι μία πολύ βασική όμως ερώτηση και θα μας απαντήσει η Άννα Κορσάνο. Λοιπόν, και βέβαια μπορώ να μπω στο νόμο Κατσέλια αν έχω δάνειο σε ελβετικό φράγκο, εφόσον βέβαια πληρώνω τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Έχουμε κάνει πολλές αιτήσεις δανειοληπτών. Μπορεί να έχουν μία σωρία δανείων. Ένα εξ αυτών μπορεί να είναι σε ελβετικό φράγκο. Και χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα για την περιέλευση αδυναμία πληρωμής του δανειολήπτη και το γεγονός ότι με την αλλαγή της ισοτιμίας υπερχρεώθηκε ο άνθρωπος ακόμα πιο πολύ και αυξήθηκε και η μηνιαία δόση αλλά και το σύνολο του κεφαλαίου. Αν όμως δεν μπορεί να μπει στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να κάνει ξεχωριστή αγωγή με την οποία να ζητά από το δικαστήριο να ορίσει και να πει το δικαστήριο και να διατάξει ότι το ποσό της οφειλής δεν πρέπει να υπολογίζεται με γνώμονα την ισοτιμία που υπήρχε κατ' χρόνο, που υπάρχει τώρα κατ' χρόνο της πληρωμής, αλλά κατ' χρόνο της εκταμείευσης. Γιατί άλλαξε η ισοτιμία και αυτό έκανε όλη τη ζημιά. Κερδίθηκε μια συλλογική αγωγή καταναλωτών σε πρωτόδικο επίπεδο, ακόμα δεν έχει γίνει έφεση, η οποία απόφαση αυτή την. Πώς θα το πω, τη συλλογιστική δέχτηκε ο δικαστής και ανέπτυξε ότι όταν οι δανειολήπτες πήγαν να πάρουν δάνειο, και έχω και περιπτώσεις δανειοληπτών που έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε: εγώ είχα πάρει ο άνθρωπος δάνειο σε ευρώ. Και πήγα μια μέρα στην τράπεζα, η τράπεζα με κάλεσε και με έπεισε ότι είναι πιο συμφέρον για μένα να πάρω δάνειο να το μετατρέψω σε ελβετικό φράγκο. Mm-hmm. Αλλά δεν με ενημέρωσε η τράπεζα για τους κινδύνους που υπήρχαν, για τους κινδύνους που ελοχεύουν σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας. Και να που έγινε τώρα. Και να τι έπαθαν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν έρχεται ο δικαστής και δικαιώνει τους δανειολήπτες, διότι όταν πάμε και υπογράφουμε ένα δάνειο, υπάρχουν 2-3 σελίδες με όρους που υπογράφει ο δανειολήπτης και δεν τους διαβάζει καθόλου, ή μπορεί να τους διαβάσει και να μην τους καταλάβει. Εκεί λοιπόν η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει και να διαφωτίσει πιο ευκρινώς τον δανειολήπτη και για τους κινδύνους που υπήρχαν. Εκεί λοιπόν πάνω πατάμε, κάνουμε την αγωγή και μπορεί να δει ο δανειολήπτης μείωση του δανείου του. Κυρία Αναστασία, καλησπέρα σας. Κυρία Αναστασία. Ήθελα να ρωτήσω, μάλιστα σας ακούω. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζαμόπουλο κάτι. Είμαι γιατρός και άσκησα το επαγγελμά μου επί 30 χρόνια. Τώρα έκλεισα το ιατρείο. Πόσο λετό φορολογικά στοιχεία πρέπει να κρατήσω? Τώρα τι να σας πω. Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ο νόμος λέει 5 ετία, ο προηγούμενος λέει 7 ετία και ο προηγούμενος λέει 10 ετία. Τώρα καλό είναι, κρατήστε τη 10 ετία. Ούτως ή άλλως εσείς μπλοκάκια είχατε, δεν είχατε ταμιακές μηχανές και τέτοια. Mm. Καλό είναι να κρατήσετε μια 10 ετία. Και βέβαια δεν ξέρω αν είχατε περαιώσει ενδιάμεσα, αν είχατε περαιώσει το 2010, αν είχατε με διάφορες περαιώσεις. Ναι, είχα κάνει περαιώσεις. Σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση λέει ο νόμος ότι αν θα βρεθεί κάποιο νέο στοιχείο πρέπει πάλι να ανοίξει ο φάκελος και να ελεγχθείτε. Είναι μπλέξιμο. Καλό θα είναι όσο έχετε χώρο κρατήστε. Περισσότερο από μια δεκαετία. Τι να σας πω. Εγώ τα δικά μου τα φυλάω πάνω από 10 χρόνια. Χαμογελάει η κυρία Αναστασία. Καλό θα ήταν γιατί νομίζω ότι χρησιμοποιούνται και για τα τεκμαρτά. Δημήτρη. Πολλά μπορείς, δεν είναι μόνο οπότε το να σε ελέγξει η εφορία. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστείτε εσείς οτιδήποτε. Ναι. Καλό είναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασία. Η επόμενη τηλεθεατριά μας, η κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρία, και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, μάλιστα, κυρία Μαρία. Έπεσε η γραμμή, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Να σου πω, Άννα, στους πληστηριασμούς, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας, γιατί πολλοί ρωτάνε όταν είναι μικρό το ποσό, μήπως δεν το υπολογίζουν τόσο πολύ οι τράπεζες, δηλαδή όλα τα ποσά κινδυνεύουν. Ξέρεις, είναι και κάποιες απορίες των τηλεθεατών. Λέει, όλος το κινδυνεύει, ας πούμε, με 300.000 ευρώ. Θα κυνηγήσουν εμένα με το χιλιάρικο, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Θεωρητικά η τράπεζα μπορεί να στραφεί εναντίον του δανειολήπτη με όλα τα μέτρα εκτέλεσης και από το πρώτο ευρώ και για 1.000 ευρώ θα τον πιέζει, θα τον παίρνει τηλέφωνο, μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής. Αυτό που είναι πιο εύκολο να κάνει είναι σε περίπτωση που δεν θέλει να πάει σε δικαστήριο, να κάνει ρύθμιση
του δανείου, το έχουμε δει σε περιπτώσεις μικρών οφειλών. Π.χ. είχα μια κυρία που χρώσταγε 7.000 ευρώ. Και συμφωνήσαμε την τράπεζα να της διαγραφούν τα 3,5, να πληρώσει τα 3,5 μόνο, τα υπόλοιπα 3,5 και αυτό σε μια χαμηλή δόση το μήνα. Μάλιστα. Άρα εκεί, επειδή ήταν χαμηλό το ποσό, η τράπεζα έκανε διαγραφή από μόνη της, χωρίς να χρειαστεί να πάει στο δικαστήριο. Με αυτή την έννοια είναι πιο ευέλικτοι και πιο εύκολοι άνθρωποι που έχουν πιο χαμηλά ποσά δανείων. Αλλά ότι η τράπεζα μπορεί να στραφεί με μέτρα εκτέλεσης εναντίον τους, είτε από την εργασία, από το πρώτο ευρώ ή βεβαίως. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλή σας εβδομάδα. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή δεν την πρόλαβα. Είχατε πει, έλεγε η δικηγόρος, για τους εμπόρους. Τι προϋποθέσεις χρειάζεται κάποιος για τους εμπόρους που έχει κλείσει μάλιστα, το μαγαζί του και χρωστάει και σε δάνεια και σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία για να μπει στο νόμο, Κατσέλη? Λοιπόν, βλέπουμε πόσο πολύ καίγονται αυτοί οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος έμπορος και βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ένα μαγαζί για 30 χρόνια, 25 χρόνια και αναγκάζονται τώρα να το κλείσουν. Αυτοί οι άνθρωποι και υποφέρουν από τα χρέη και υποφέρουν και μέσα τους ψυχολογικά που αφήνουν μια δουλειά που την είχαν τόσα πολλά χρόνια και έχουν μείνει μεσορευμένα χρέη. Πρέπει λοιπόν ο έμπορος, αν είναι έμπορος, δεν μπορεί να επαχθεί στο νόμο, Κατσέλη. Πρέπει να είναι ή μικρέμπορος ή πρώην έμπορος. Ποιος είναι ο μικρέμπορος? Αυτός που έχει ένα μικρό μαγαζί με χαμηλό τζίρο. Για παράδειγμα, σε ποια κατηγορία νίκετε εσείς? Εσείς τι μαγαζί έχετε? Έχετε ή είχατε? Για πείτε μου. Είχα μικρό μαγαζί το οποίο ήταν με εργαλεία, ήταν μικρό το τζίρος. Όταν λέμε μικρό είναι σχετικό τώρα. Πουλάγατε εργαλεία δηλαδή, είχατε πώληση, ναι. Εμπορία. Μάλιστα, ναι. Ήταν μικρό σε τετραγωνικά το μαγαζί, είχε χαμηλούς τζίρους, είχατε υπαλλήλους μέσα? Ούτε υπαλλήλους, μικρό μαγαζί. Α, καλό αυτό, βοηθάει. Και μικρή τζίρι, μικρή. Ωραία. Τζίρι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν κλείσατε το μαγαζί, όταν κάνατε παύση στην εφορία, πληρώνατε κανονικά τα δανειά σας ή όχι, είχατε λήξει πρόθεσμα? Όχι, δυστυχώς. Είχατε λήξει πρόθεσμα? Πολύ, ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν. Άρα το βασικό κριτήριο για να επαχθεί ένας πρώην έμπορος είναι τη στιγμή που έκλεισε το μαγαζί του να μην έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές. Εσείς αυτό δεν το έχετε, αλλά δεν απογοητευόμαστε, γιατί θα προσπαθήσουμε με τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα που μου λέτε να εσείς να υποστηρίξουμε ότι είστε μικρέμπορος και όχι πρώην έμπορος. Είστε ένας πρώην μικρέμπορος. Τα δεδομένα για να χαρακτηρίσετε ως μικρέμπορος είναι χαμηλή τζίρη, να μην υπάρχουν υπάλληλοι στο μαγαζί, μικρό μαγαζί. Έτσι μπορείτε να το παλέψετε. Αν λοιπόν περάσουμε σαν μικρέμπορο, μπορούν να επαχθούν και οφειλές σε δάνειο τραπεζικό και ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, αρκεί να μην έχετε πολλά ακίνητα, να έχετε ένα μόνο ακίνητο. Αυτό, το μαγαζάκι μόνο. Σπίτι δεν έχετε? Έχει ο σύζυγος. Ο σύζυγος έχει υπογράψει τα δάνεια, είδατε πόσο πολύ... Όχι, δεν έχει υπογράψει. Ένα μικρό σπίτι έχει, το οποίο είναι... Ωραία. Είδατε, είναι περιπτώσεις πολύπλοκες που πρέπει και ο δικηγόρος, ο συμπαραστάτης σας, να κάνει πολλές ερωτήσεις για να καταλάβει. Αν κάποιος σας υποστηρίξει και δεχτεί ο δικαστής ότι είστε μικρέμπορος, έχετε πιθανότητες και προοπτικές να πάτε καλά στο ειρηνοδικείο. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Τελευταίος, Σοφία, τηλεθεατής. Τελευταίος τηλεθεατής είναι ο κύριος Μιχάλης. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, είχα πάρει προηγουμένως πολλό προτεχνικό για το ερχόμενο λογαριασμό στην Αγγλία. Ακούτε? Ναι. Ναι, ξαναπέρα, ξέχασα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το έχουμε λογαριασμό που σας είπα προηγουμένως. Θα μπαίνει από 1η Ιανουαρίου και έχει μια μικρή συντάξη της γυναίκας μου, αγγλική. Πολύ μικρή. Την οποία θα αναρτηθεί η ώρα του χρόνου από το μέσο του ΙΚΑ και θα τη δώσουμε του χρόνου. Φέτος δεν βγαίνει, στα φετινά. Ρωτώ, αυτό στο περιουσιολόγιο τώρα αυτή η συντάξη θα φανεί, θα τη δηλώσουμε. Άρα ο λογαριασμός αυτός. Όχι τη σύνταξη. Κανονικά θα πρέπει να τη δηλώνετε και στη φορολογική σας δήλωση. Στη φορολογική δήλωση αυτού χρόνου, βέβαια, που θα αναρτηθεί μέσω του ΙΚΑ. Κάθε χρόνο αυτό. Ωραία. Αλλά αυτός ο λογαριασμός, έστω και μηδενικός θα γίνει, που σας είπα θα παραμείνει, μπορεί να τον κλείσουμε με τίποτα αφού μπαίνει και η σύνταξη, δεν θα πρέπει να τον δηλώσουμε πιθανώ στο περιουσιολόγιο. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω πολύ προηγουμένως. Θα περιμένουμε να δούμε τις διατάξεις του περιουσιολογίου όταν θα βγει. Γιατί μπαίνει εκεί η σύνταξη αυτή, δέχεται στην Ελλάδα, καταλάβατε. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να δηλώνετε τη σύνταξη και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα, ναι. Ως προς το λογαριασμό, είπαμε να πάτε στην Αγγλία και να περάσετε καλά με αυτά τα λεφτά.
Αλλά δεν, δεν χρειάζεται να δηλώσετε τίποτα αλλά, στην Ελλάδα. Όμως άμα μπαίνει, όπως κατάλαβα Δημήτρη, κάνε μπαίνει η σύνταξη, μπαίνει σύνταξη στο λογαριασμό εκεί. Μπαίνει σύνταξη αγγλική 5 ετών εκεί και ελληνική. Τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Για τον κύριο Σαμόπλου, σας είπα ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να τα. Δεν έχει σημασία που μπαίνει η οικία μου. Η σύνταξη κάπου μπαίνει, σε κάποιο λογαριασμό, ναι, σε κάποιο σημείο του κόσμου. Αγγλική, η υποχρέωση λοιπόν από τη στιγμή που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ναι, το παγκόσμιο εισόδημά του δηλώνεται στην Ελλάδα. Ναι. Άρα και η σύνταξη που παίρνει από την Αγγλία, ασχέτως αν έρχεται στην Ελλάδα ή όχι, πρέπει να δηλωθεί. Στην Ελλάδα. Γι' αυτό στο παρελθόν. Δεν παίρνει ένα λογαριασμό. Να κρυφτεί ο λογαριασμός. Όχι, μα δεν θα κλείσει ο λογαριασμός. Θα παραμείνει εσάι λόγω της σύνταξης. Και δεν πρόκειται κανένα να ασχοληθεί μαζί σας τώρα. Σας ευχαριστώ. Και τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε για την Άννα Κορσάνου. Δεν έχω τις προϋποθέσεις για να ενταχθώ στον νόμο Κατσέλη. Τι άλλες δυνατότητες έχω? Να κάνω μία ρύθμιση με την τράπεζα. Πράγμα το οποίο δεν είναι ανέφικτο. Όπως είπα και πριν, για μικρά ποσά μπορούμε να δούμε και διαγραφή εκ μέρους της τράπεζας. Με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, ενός δικηγόρου, μπορεί να αποσταλεί μια εξοδικαστική πρόταση συμβασμού, να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα και να πετύχουμε μια πολύ καλή ρύθμιση και ενδεχομένως και μερική διαγραφή χρέους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και στους δύο σας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.